Σήμερα στο Greekonomics θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μία από τι πιο πολύ συζητημένε ερωτήσει τη εποχή μα. Τι είναι η ηλικιότητα. Πραγματικά δεν σου περνά καν από το μυαλό πώ έρευνα έχει αφιερωθεί στην κατανόηση τη ηλικιότητα και πόσε διαφορετικέ επιστήμε, μεταξύ των οποίων και οι οικονομικοί, έχουν εμπλακεί στην ανάλυση τη. Πάμε να δούμε. Ο απλούστερο τρόπο για να προσεγγίσει κανεί την έννοια τη ηλικιότητα είναι να την προσδιορίσει ω την ανεπάρκεια εξυπνάδα. Αυτό ακριβώ έκαναν αρχικά οι επιστήμονε. Πίστεψαν πω αν κατάφερναν να ορίσουν τι είναι νοημοσύνη, αυτομάτω θα κατανοούσαν και την έλλειψή τη, την ηλθιότητα. Αν και αυτή η προσέγγιση ακούγεται και είναι απολύτω λογική και αυτονόητη, γρήγορα οδηγεί σε τρία σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι, όπω θα δούμε σε λίγο, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε πλήρω την έννοια τη νοημοσύνη. Δεύτερον, θα αποδείξουμε εδώ μαζί στο βίντεο πω αντίθετα με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, η λιθιότητα και η νοημοσύνη δεν είναι όσο αντικειμενικέ έννοιε θέλουμε να πιστεύουμε. Και τρίτον, η λιθιότητα φαίνεται να διαφέρει ανάλογα με το αν την εξετάζουμε σε ατομικό ή σε συλλογικό επίπεδο. Οπότε, πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια να ορίσουμε την έννοια τη νοημοσύνη για να διαπιστώσουμε πού και πώ ακριβώ αρχίζουν να προκύπτουν αυτά τα τρία προβλήματα. Ο πιο συνήθι ορισμό τη νοημοσύνη και αυτό που δίνουν τα περισσότερα εγχειρίδια είναι η ικανότητα που έχει μια οντότητα άνθρωπο, ζώο ή ακόμα και μια μηχανή, να λύνει προβλήματα. Όσο πιο δύσκολα και πολύπλοκα είναι αυτά τα προβλήματα, τόσο ανώτερη θεωρείται και η νοημοσύνη. Για να κατανοήσουμε όμω τι πραγματικά σημαίνει λύνω ένα πρόβλημα και πού ακριβώ υπησέρχεται σε αυτό η νοημοσύνη, χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε μια φιλοσοφική έννοια. Την κυλωτίνα του Χιούμ. Ο Χιούμ, τον οποίο βλέπετε εδώ να έχει τύφει σαν το βαλέκαρο, ήταν ένα Σκοτσέζο φιλόσοφο που το 1739 διατύπωσε το περίφημο κενό μεταξύ των είναι και των πρέπει. Για το Hume το είναι σημαίνει τα δεδομένα, τα στοιχεία, τι αδιαπραγμάτευτε αντικειμενικέ αλήθειε που όλοι μπορούμε να διαπιστώσουμε. Από την άλλη, το πρέπει συμβολίζει τα συμπεράσματα, την πρακτική ερμηνεία των στοιχείων ή πιο απλά το πώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που διαθέτουμε. Μια πρώτη προσέγγιση τη έννοια τη νοημοσύνη, λοιπόν, θα ήταν ότι πρόκειται για τη διαδικασία που μα επιτρέπει να μεταβαίνουμε από τα είναι στα πρέπει, δηλαδή από τα δεδομένα στα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, μια νοήμονοντότητα θα επεξεργαζόταν τα στοιχεία έξω βρέχει και θα βγω έξω και θα οδηγούταν στο συμπέρασμα πρέπει να πάρω ομπρέλα. Αντιθέτω, μια ηλίθια οντότητα μπορεί να έβγαζε το συμπέρασμα δεν θα πάρω ομπρέλα γιατί ο Bill Gates θέλει τα προσωπικά μου δεδομένα. Μπορεί να σα φανεί παράξενο, αλλά αυτό είναι λίγο πολύ και το μέγιστο που έχουμε κατανοήσει για τη φύση τη νοημοσύνη και γι' αυτό εδώ την απεικονίζω σαν ένα μαύρο κουτί. Η ακριβή διαδικασία βάσει τη οποία μια οντότητα χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να εξάγει συμπεράσματα είναι και μάλλον θα παραμείνει Μυστήριο που μάλιστα έχει κοινέ ρίζε και με μία από τι μεγαλύτερε υπαρξιακέ απορίε τη ανθρωπότητα: του τι είναι ζωή. Τα μόνα που έχει καταφέρει η επιστήμη μελετώντα την ανθρώπινη κυρίω νοημοσύνη είναι πώ να τη μιμηθούμε, πώ να κατανοήσουμε τα αποτελέσματά τη, πώ να την χωρίσουμε σε κατηγορίε, κάποιου τρόπου να τη μετρήσουμε, αλλά κυρίω πώ να την καλλιεργήσουμε και να την αναπτύξουμε. Στο τελευταίο αξίζει να σταθώ λίγο περισσότερο, γιατί κρίνοντα από τα σχόλια στο βίντεο για το αν είμαστε ο εξυπνότερο λαό πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η ξυπνάδα είναι ένα χαρακτηριστικό που κάπω σου δίνεται άμα τη γέννησή σου και έτσι παραμένει για πάντα. Το ότι αυτή η αντίληψη είναι εντελώ λάθο, δεν περιμέναμε την επιστημονική έρευνα να μα το πει. Το ήξεραν από τόσο παλιά που η Άννα Βύση τραγουδούσε ακόμα έντεχνο και εξού και ο στίχο άνθρωπο αγράμματο ξύλο απελέκητο. Αυτό που ξεκαθάρισε πιο πρόσφατα η επιστήμη είναι ότι αν και η ανθρώπινη εξυπνάδα επηρεάζεται από τη μορφολογία του εγκεφάλου, οι περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται με ένα φυσιολογικό επίπεδο νοημοσύνη το οποίο, ωστόσο, μπορεί να αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό ανάλογα με τα ερεθίσματα και το περιβάλλον. Υπάρχουν πέντε βασικοί τρόποι που αποδεδειγμένα αναπτύσσουν την νοημοσύνη, δηλαδή την ικανότητά μα να λύνουμε προβλήματα μετατρέποντα δεδομένα σε συμπεράσματα. Όταν μελετάμε κάτι, όταν σκεπτόμαστε, παρατηρούμε ή κάνουμε έρευνα πάνω σε κάτι, όταν συνεπάρχουμε στο ίδιο περιβάλλον με άτομα πιο έξυπνα από εμά σε κάτι, όταν αποκτούμε σχετική εμπειρία κάνοντα κάτι. Και όταν οι καταστάσει μα οθούν να εξασκήσουμε τη δημιουργικότητά μα πάνω σε κάτι. Ένα εύκολο τρόπο να πει όλα τα παραπάνω μαζί είναι μόρφωση, εκπαίδευση, κατάρτιση ή παιδεία. Οι προηγούμενε κοινωνίε το κάνουν αυτό πολύ και γι' αυτό έχουμε και τόσε πολλέ λέξει που το περιγράφουν. Με απλά λόγια, η εκπαίδευση είναι για την νοημοσύνη ότι είναι γυμναστική για τη δύναμη. Όποια και να είναι η φυσική διάπλαση του ασκούμενου, η γυμναστική θα τον κάνει πιο δυνατό από πριν. Και σιγά σιγά θα τον κάνει και πιο δυνατό από πολλού άλλου. Με καλύτερη φυσική διάπλαση, που όμω δεν γυμνάζονται. Το ίδιο ακριβώ σημαίνει και με τη μόρφωση. Αυξάνει την ικανότητα επίλυση προβλημάτων, κάτι που ευθέω μεταφράζεται σε βελτίωση τη νοημοσύνη. Αν, για παράδειγμα, ο Ένστάιν δεν είχε περάσει τη ζωή του μελετώντα, δεν θα μπορούσε να έχει διατυπώσει τη θεωρία τη σχετικότητα, γιατί απλούστατα θα ήταν άσχετο. Είναι πάντω γενικώ αποδεκτό πω η εκπαίδευση μπορεί να εξελίξει κάποιε πτυχέ τη νοημοσύνη περισσότερο από άλλε. Για παράδειγμα, ένα βραβευμένο οικονομολόγο μπορεί λόγω τη έρευνά του να έχει αναπτύξει εξαιρετική έφεση στην κατασκευή μαθηματικών μοντέλων που εξηγούν την ανεργία, αλλά να δυνατή να κατανοήσει πω τα μέτρα που προτείνει στον Πρωθυπουργό είναι στοιχειοδό ανεφάρμοστα, γιατί πιθανόν να του λείπει η εμπειρική κατανόηση τη συγκεκριμένη κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει επιστημονική έρευνα που δείχνει ότι ακόμη και η μονόπλευρη μόρφωση σε ένα μόνο τομέα αυξάνει τη γενική νοημοσύνη του ανθρώπου. Αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν G-Factor Intelligence. Οπότε βελτιώνει τη νοημοσύνη του και στους υπόλοιπους τομείς. <Κι> Περνώντα από τη νοημοσύνη στην ηλικιότητα τώρα, θα διαπιστώσουμε ότι συναντάμε ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα, αυτό τη αντικειμενικότητα που το πρόσεξε πρώτο ο ίδιο ο Χιούμ. Ο Σκοτσέζο φιλόσοφο απέδειξε κάτι που πραγματικά άφησε την ανθρωπότητα με ανοιχτό το στόμα. Είναι αδύνατον για οποιαδήποτε μορφή νοημοσύνη να περάσει από τα αντικειμενικά δεδομένα σε συμπεράσματα, αν πρώτα δεν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον ένα υποκειμενικό στοιχείο. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει αντικειμενικό τρόπο να περάσουμε από τα δεδομένα στα συμπεράσματα. Γι' αυτό στο τέλο κάθε βίντεο σα λέω ότι αυτά είναι τα δεδομένα, αλλά τα συμπεράσματα πρέπει να είναι δικά σα. Δείτε το ακόμη και στο απλούστατο παράδειγμα που θεωρήσαμε πριν. Για να περάσουμε από το έξω βρέχει και το θα βγω έξω στο πρέπει να πάρω ομπρέλα, σιωπηλά υποθέσαμε το υποκειμενικό πρέπει να μείνω στεγνό. Χωρί αυτό δεν θα είχε νόημα το συμπέρασμα πρέπει να πάρω ομπρέλα. Αν όμω κάποιο άλλαζε το πρέπει να μείνω στεγνό σε ένα υποκειμενικό στόχο, α πούμε πρέπει να πάρω καρδούλε στο Instagram, τότε τα ίδια δεδομένα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο εντελώ διαφορετικό συμπέρασμα, hashtag χορεύω στη βροχή, που βλέπει κάθε φορά που βρέχει τα και αναρωτιέσαι γιατί. Αυτό σημαίνει πω ο μοναδικό τρόπο να κρίνει αντικειμενικά αν κάποιο είναι ηλίθιο είναι να γνωρίζει επακριβώ τον υποκειμενικό στόχο του. Επομένω, αντικειμενικά ηλίθιο είναι κάποιο μόνο όταν οι πράξει του δεν συνάδουν με το στόχο που προσπαθεί να επιτύχει. Αν οι πράξει του είναι συνεπεί με του στόχου του, τότε δεν μπορεί να πει ότι είναι αντικειμενικά ηλίθιο. Επίση, δεν μπορεί να πει ότι οι στόχοι ή οι πράξει κάποιου είναι ηλίθια, γιατί οι πράξει και οι στόχοι δεν έχουν καν μόνο οι οντότητε έχουν. Τέλο, όταν δεν γνωρίζουμε επακριβώ του στόχου κάποιου, τότε πάλι δεν μπορούμε να πούμε αν είναι έξυπνο ή ηλίθιο, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό δράσε συμφωνία με του στόχου του ή όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διέξοδο στην οποία συχνά καταφεύγουμε είναι η λεγόμενη κοινή λογική, η οποία μπορεί να είναι κοινή, αλλά αντίθετα με αυτό που θεωρούν οι περισσότεροι, δεν είναι καθόλου αντικειμενική. Σύμφωνα με την κοινή λογική, λοιπόν, ίσω να θεωρούσαμε κοινά αποδεκτό πω το να καταλήξει με πνευμονία για μερικά likes στο Instagram είναι κάτι ηλίθιο. Αυτό όμω παραμένει ένα υποκειμενικό συμπέρασμα. Γιατί, αν για παράδειγμα είσαι τη γνωστή οικογένεια Καρδάσιαν και μια φωτογραφία σου με βρεγμένο top κοστίζει όσο ολόκληρο ο προπολογισμό τη Κύπρου, τότε ίσω να αξίζει να το διακινδυνεύσει. Ούτε η κοινή λογική μπορεί συνεπώ να μα βγάλει από το πρόβλημα τη υποκειμενικότητα. Οπότε, σε ατομικό επίπεδο, ο μόνο που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αντικειμενικά ηλίθιο είναι κάποιο που ξέρουμε του στόχου του και βλέπουμε πω οι πράξει του δεν συνάδουν με αυτού του στόχου. Όπω αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν βοηθά και πολύ. Κάπου εδώ όμω. Συμβαίνει κάτι που ίσω να μην έχει παρατηρηθεί ποτέ, μα ποτέ ξανά στα παγκόσμια χρονικά. Ένα οικονομολόγο έρχεται να σώσει την κατάσταση. Το 1976, ο οικονομικό ιστορικό Κάρλο Ιπόλα δημοσίευσε το περίφημο άρθρο του Οι Πέντε Κανόνε τη ηλικιότητα. Εκεί, με μισό αστείο και μισό σοβαρό ύφο, έφερε στο προσκήνιο μια σημαντική λεπτομέρεια που μέχρι τότε είχε περάσει απαρατήρητη. Ο Ιπόλα πρόσεξε ότι η ανεπάρκεια νοημοσύνη του κάθε ατόμου ξεχωριστά ελάχιστα επηρεάζει την πρόοδο τη κοινωνία. Εγκατέλειψε λοιπόν την πεπατημένη και όρισε την λιθιότητα σε κοινωνικό επίπεδο, παρακάμπτοντα όλα τα προβλήματα που συναντήσαμε πριν όταν προσπαθήσαμε να την προσεγγίσουμε σε ατομικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, κατέδειξε πω η συλλογική και όχι η ατομική λιθιότητα ήταν εκείνη που είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στην κοινωνία. Για να καταλάβουμε καλύτερα τη λογική του, θα σχεδιάσουμε ένα πολύ απλό διάγραμμα. Στον οριζόντιο άξονα, θα βάλουμε το πώ οι πράξει του καθενό επιτυγχάνουν του στόχου που έχει θέσει. Ξεκινάμε λοιπόν από την προσωπική ζημία στα αριστερά για κάποιον που αποτυγχάνει, και φτάνουμε στο προσωπικό όφελο στα δεξιά, αν πετυχαίνει πλήρω του στόχου του. Στον κάθετο άξονα, θα βάλουμε τα αποτελέσματα που έχουν οι πράξει κάποιου για του άλλου, την υπόλοιπη κοινωνία. Οπότε, κάτω-κάτω έχουμε την κοινωνική ζημία και σιγά-σιγά ανεβαίνουμε μέχρι το κοινωνικό όφελο. Στα τεταρτημόρια που έχουν σχηματιστεί, ο Σιπόλα κατέταξε όλα τα είδη ανθρώπων με βάση τι αποφάσει του. Όσοι βρίσκονται στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο, λειτουργούν με τρόπο που ωφελούν και του εαυτού του και το κοινωνικό σύνολο. Αυτοί για το Cipolla είναι οι έξυπνοι άνθρωποι, οι ηγέτε ή όσοι γενικά είναι χρήσιμοι στου γύρω του και στου εαυτού του. Στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο βρίσκονται εκείνοι που οι πράξει του βοηθούν την κοινωνία, αλλά βλάπτουν του ίδιου. Αυτού του ονόμασε αφελεί ή κορόιδα ή εκμεταλλεύσιμου ανθρώπου, αλλά όχι ηλίθιου. Ηλίθιο για το Cipolla είναι εκείνο που ανήκει στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο, γιατί αυτούν οι πράξει δεν παράγουν θετικό αποτέλεσμα για κανέναν. Ό,τι κάνει είναι νεκρό βάρο και για τον ίδιο και για το σύνολο στο οποίο ανήκει. Στο εναπομείναν τεταρτημόριο, ο Σιπόλα κατέταξε το λεγόμενο απαταιώνα ή τσαρλατάνο ή εκμεταλλευτή, αυτόν που προσπαθεί να ωφελήσει τον εαυτό του, ζημιώνοντα όμω του άλλου. <Κι> Αυτή η ταξινόμηση έχει κάποιε πολύ ενδιαφέρουσε προεκτάσει που μπορούν να μα διδάξουν πολλά. Η πρώτη είναι ότι αν δούμε την ηλικιότητα υπό το συλλογικό ορισμό του Σιπόλα, αντιλαμβανόμαστε αμέσω ότι η επουδενή αυτή δεν σχετίζεται με το έλλειμμα νοημοσύνη. Η λέξη ηλίθιο δηλαδή δεν χρησιμοποιείται καθόλου ω βρισιά που θίγει την αντίληψη κάποιου, αλλά μόνο για να δηλώσει ότι κάποιο με τι πράξει του πλήττει τον εαυτό του και του άλλου. Συνεπώ είναι δυνατόν να συναντήσουμε την ηλικιότητα σε κάθε επίπεδο και σε κάθε κοινωνικό σύνολο. Από το group του Facebook για την επίπεδη γη μέχρι και στην Ακαδημία Επιστημών, γιατί παντού υπάρχουν άνθρωποι που με τις πράξεις τους ζημιώνουν και τους εαυτούς τους και τους άλλους. Είμαι 100% σίγουρος ότι όλοι σας έχετε βρει λίθους σε περιβάλλοντα όπου αυτό σας εξέπληξε, γιατί θεωρούσατε πως εκεί τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να έχετε βρει. Η δεύτερη προέκταση είναι ότι ο αριθμός των ηλιθίων υποεκτιμάται διαρκώ επειδή είναι εύκολο να παρασυρθούμε από την νοημοσύνη του, την κοινωνική του θέση, του τίτλου σπουδών του ή τα πλούτη του, και να μην προσέξουμε ότι οι πράξει του επηρεάζουν αρνητικά και του εαυτού του και του άλλου. Η τρίτη και σημαντικότερη προέκταση όμω είναι ότι η λύθη είναι πιο επικίνδυνη για την κοινωνία ακόμη και από του ίδιου του απαταιώνε. Αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά αν το σκεφτούμε προσεκτικά θα κατανοήσουμε γιατί. Οι απαταιώνε ακολουθούν κάποια κίνητρα και μια λογική στο να επιτύχουν του στόχου του. Κάποιο έξυπνο, ωστόσο, μπορεί να κατανοήσει αυτή τη λογική, να την προβλέψει ή να λάβει μέτρα για να προστατευτεί. Οι λύθοι όμω πράττουν χωρί λογική. Ακόμη και αν ξέρει του στόχου του, αυτό δεν έχει καμία σημασία γιατί έτσι κι αλλιώ δεν του πετυχαίνουν. Οπότε, ούτε να του προβλέψει μπορεί, ούτε να προστατευτεί από αυτού. Επιπροσθέτω, κανεί δεν θέλει να συναναστρέφεται μαζί του, γιατί όπω είδαμε, είναι στην ίδια τη φύση του να προκαλούν κόστο σε όσου βρίσκονται γύρω του. Ο Σιπόλα πέθανε το 2000 χωρί να προλάβει να δει πόσο επίκαιρη είναι πλέον η θεωρία του για την ηλικιότητα. Με την πρόοδο τη τεχνολογία και την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, Σήμερα είναι δυνατόν κάτι που εκείνο δεν είχε καν φανταστεί. Ο συνδυασμό τη κακή βούληση των απαταιώνων με την ασταμάτητη δύναμη των ηλικίων. Ο τρόπο με τον οποίο κάθε λογή τσαρλατάνη μπορούν στι μέρε μα να οργανώνουν στρατιέ ηλικίων παράγει τόσο τερατώδη κοινωνική ισχύ που είναι ικανή ακόμη και να αναστρέψει την πρόοδο τη ανθρωπότητα. Ήδη έχουμε αρχίσει να γινόμαστε μάρτυρε αυτού του πισωγυρίσματο. Όταν όλοι παρατηρούμε γύρω μα ακτιβισμό που πρεσβεύει ότι γίνεται επίπεδη, ότι η εξέλιξη των ειδών είναι μύθο, ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό, ότι το 5G προκαλεί, ξέρω εγώ, κυταρίτιδα και ένα σωρό άλλε τέτοιε θεωρίε, που σήμερα ακούγονται ακόμα και μέσα σε κοινοβούλια, ενώ 30 χρόνια πριν δεν τολμούσε κανεί να τι ξεστομίσει ούτε σε καφενείο. Βασικά δεν χρειάζεται να πάτε μακριά για να διαπιστώσετε πόσο ισοπεδωτική είναι η δύναμη τη ηλικιότητα. Και εδώ στο YouTube, ένα βίντεο με μηδέν προσπάθεια του τάδε απαταιονίδη και καλά δημοσιογράφου για τα τσιπάκια στα εμβόλια, θα πάρει εύκολα δεκάδε χιλιάδε κοινοποιήσει και συνεπώ εκατοντάδε χιλιάδε προβολέ μόνο μέσα σε ώρε. Από την άλλη, πολλά από τα αξιόλογα βίντεο γνώση τη καθημερινή φυσική, του Αστρόνιου, το Skeptic Theory, το Mad Scientist, το What the Fact, η πρακτική σκέψη, παίρνουν το πολύ εκατό κοινοποιήσει και επομένω ούτε καν πλησιάζουν αυτή την απήχηση. Συνδέοντα αυτά με τη θεωρία του Σιπόλα, βλέπουμε ότι τα κανάλια επιστήμης του ελληνικού YouTube παράγουν σημαντικότατο θετικό όφελο για την κοινωνία, γιατί στην ουσία είναι η μοναδική γραμμή άμυνα σε αυτή την πλατφόρμα κόντρα στην επερχόμενη επέλαση τη ηλικιότητα. Το έργο που προσφέρουν όμω, προστατεύοντα όσο μπορούν εμά και κυρίω τα παιδιά, απαιτεί εργασία, έρευνα, εξοπλισμό και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δωρεάν. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται εκεί που η κοινωνία του χρειάζεται, όσοι ανήκετε στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο, πρέπει να στηρίζετε όσο και όπω μπορείτε αυτού του δημιουργού, ώστε η δουλειά του να μην ωφελεί μόνο την κοινωνία, αλλά στοιχειοδό και του ίδιου. Από τη δική του πλευρά, εκείνη σα το έχουν κάνει όσο πιο εύκολο γίνεται να του ενισχύσετε. Ο Παύλο και ο Μιχάλη έχουν εκδώσει δύο αξιόλογα βιβλία που πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο δώρο, ειδικά για νέου. Ο Στέφανο βγάζει την ωραιότερη κούπα καφέ που υπάρχει στο YouTube και τι πιο trendy κάλτσε. Ο Νικόλα από την πρακτική σκέψη έχει εκδώσει ένα κόμιξ σαν αυτά που τρελαινόμαστε να διαβάζουμε όταν ήμασταν παιδιά. Ο Στάμο έχει Patreon και τέλο. Ο Άκη από το Skeptic Theory και ο Γιάννη με τον Τζόρτζι, οι σκληροί καριόλοιδε τη ιστορία, το σκληροί δεν έπρεπε να το βάλουν γιατί δεν είναι σωστό. Έχουν κουμπί μελών στο κανάλι του και μπορεί εύκολα να κάνει μια μικρή συνεισφορά ω δείγμα εκτίμηση για τι βιντεάρε που ανεβάζουν. Όσο για το δικό μα κανάλι, το Greekonomics, ένα like και μια κοινοποίηση στο βίντεο αρκούν και βοηθούν όσο δεν φαντάζεσαι. Είμαι ο Κοσμά, είμαι καθηγητή οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο τη Σιγκαπούρη και αυτά ήταν τα δεδομένα τη ηλυθεότητα. Τα συμπεράσματα, όπω είπαμε, είναι πάντα υποκειμενικά. Και γι' αυτό πρέπει να είναι δικά σου. Τα λέμε στο επόμενο.